καλημέρα. Σήμερα θα πούμε τα ζώδια της ημέρας με την τράπουλα της Κατίνας. Ξεκινάω με τους κρυούς. Έχετε διαμάχες, νιώθετε προδοσία, οικονομικά, επαγγελματικά, κάτι δεν σας αρέσει, κάτι στεναχωριέστε και κάνετε λόγια, γιατί έχετε νιώσει μία προδοσία, αλλά αυτό θα αλλάξει μετά από λίγο άσχημα λόγια, μετά από καυγάδες, ξεπερνιούνται κάποιες καταστάσεις. Απ' την άλλη, αν υπάρχουν προβλήματα σε γάμο, σε σχέση, τελειώνει μία κατάσταση, βάζεται ένα τέλος. Έρχεται όμως και πρόσωπο από παρελθόν, το οποίο έχετε καιρό να ακούσετε νέα του, έχετε χάσει τις ελπίδες σας, λέει εδώ, έχετε μαραθεί μέσα από αυτό το να περιμένω κάτι. Έρχεται λοιπόν κάτι καλό από το παρελθόν, κρεβάτι ερωτικό, θα σας πει λόγια αγάπη στο πρόσωπο της καρδιάς σας. 29-30 έχετε συνάντηση πολύ πολύ ωραία και σημαντική. Και στο οικονομικό γενικά έρχεται μία αλλαγή ξαφνική προς το καλύτερο. Θέματα παιδιών που σας απασχολούν πάρα πολύ και στεναχωριέστε, ξεπερνιούνται και όλα θα πάνε πολύ πολύ καλά. Και να περάσω στους Ταύρους. Έχετε ένα πρόσωπο, μία γυναίκα πολύ πονηρή που θα σας πει κάποια λόγια και σας χαλάει λίγο τη διάθεση. Μη δίνετε σημασία, ξεπερνάτε λέει κάποιες δυσκολίες μετά από λόγια άσχημα, μετά από καυγάδες ίσως. Βγαίνει ο ήλιος ξανά για εσάς. Ένας δεσμός που κρατάτε στη ζωή σας έχει διάρκεια και θα πάει καλά. Σκεφτείτε να επισημοποιήσετε κάτι, αδικήστε λίγο σε κάποια πράγματα, αυτό μπορεί να είναι και το οικονομικό, αλλά θα πάρετε επιτυχία και χαρά. Ξεπερνάτε ένα μεγάλο πρόβλημα που τον τελευταίο καιρό σας απασχολεί με θέματα σπιτιού, θέματα παιδιών, ίσως και ένα παιδί σας πέρασε ένα χωρισμό, κινδύνευσε να χωρίσει και αυτό σας άγχωσε πολύ, ή ίσως είχε μία αποτυχία σε ένα ταξίδι του. Αυτό θα ξεπεραστεί, θα πάρετε επιτυχία και χαρά. Και προσωπικά έρχεται κάτι πολύ πολύ καλό, έρχεται ένας καινούριος έρωτας για σας που είστε μόνοι και μόνες. Όσοι έχετε δεσμό επισημοποιείτε και θέματα με γονείς που σας απασχολούν πάρα πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό αλλάζουν και θα πάνε τα πράγματα πολύ πολύ καλύτερα μετά τις 2 δεκάτου. Μέχρι τις 2 δεκάτου παιδεύεστε λίγο για κάποια θέματα. Να είστε καλά και να περάσω στους διδύμους. Εσείς διδυμάκια μου, σας πιάνει μια ανασφάλεια για θέματα που σας προβληματίζουν προσωπικά. Ίσως νιώθετε και μια μεγάλη μοναξιά για κάποια πράγματα. Είναι ανάποδο το ερωτικό κρεβάτι, είναι ανάποδα τα συναισθηματικά. Όμως ξαφνικά η αδικία και όλα αυτά που μπορεί να νιώθετε τον τελευταίο καιρό φεύγουν. Θα πάρετε δικαίωση, θα βγείτε λέει από μια απομόνωση, κάτι που σας παιδεύει πάρα πολύ. Παίρνετε και χρήματα, έρχεται και μία δουλειά ξαφνικά από το πουθενά που σας ανεβάζει ψυχολογικά. Έρχονται ευκαιρίες, έρχονται καταστάσεις που ίσως δεν περιμένατε. Τώρα αν υπάρχει κάποια εγκυμοσύνη, θέλω λίγο προσοχή, θα πάει πολύ πολύ καλά, αλλά μην ζορίζετε τις καταστάσεις αν βλέπετε ότι είστε καλά. Θέλω λίγο προσοχή μέχρι 30 νάτου. Από εκεί και πέρα κάποια εξέταση που θα γίνει, συγγνώμη, ίσως σας αγχώσει λιγάκι. Παρόλα αυτά όλα θα πάνε καλά και θα έχετε καλά αποτελέσματα. Να είστε καλά και να περάσω στους καρκίνους.
έχετε πάρα πολλά στο μυαλό σας και νομίζω ότι περισσότερο είναι προσωπικά αυτή τη στιγμή και οικονομικά, αλλά προσωπικά έχετε λόγια, έχετε διενέξεις, έχετε συζητήσεις, 2 και 7 δεκάτου θα γίνουν πράγματα που θα αλλάξουν το μέσα σας γενικότερα, θα πάρετε αποφάσεις που πριν ίσως δεν μπορούσατε, ένας δεσμός που κρατάτε στη ζωή σας θα πάει πολύ καλά και αν νιώθετε ότι αδικήστε μέσα σε ένα δεσμό, σε ένα γάμο, θα βάλετε γερά θεμέλια, θα πάρετε επιβεβαίωση από το πρόσωπο της καρδιάς σας. Οικονομικά έρχονται τα χρήματα που περιμένετε. Τώρα, αν αυτό έχει να κάνει με δικαστικό αγώνα, θα πάει καλά, θα ξεπεραστεί ένα πρόβλημα, στο οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει μια στασιμότητα, δηλαδή να παίρνει αναβολή στην αναβολή. Και αυτό το δικαστήριο μπορεί να αφορά και ένα θέμα παιδιού, ένα θέμα παιδιού σας, ένα θέμα νεαρού ατόμου, το οποίο τελικά θα έχει πολύ καλή έκβαση. Να είστε καλά και εσείς και να περάσω στους Λέων, στους Λέοντες, συγγνώμη. Εσείς κάνετε δάκρυα, σας πιάνει μια απογοήτευση, κρατάτε θυμό για κάποια πράγματα που ίσως δεν συζητάτε, που ίσως δεν τα μοιράζεστε και τα κρατάτε μέσα σας. Αυτά θα βγουν όλα μαζί και αυτό φέρνει μια μικρή καταστροφή, ένα τέλος που κάποιοι δεν το περιμένουν από σας, θα έρθει όμως. Έχετε και μια ωραία ερωτική εξομολόγηση απ' την άλλη, έχετε και ένα δεσμό που θα πάει καλά, αλλά γενικότερα είναι νομίζω μια μέρα που θέλετε να πείτε πράγματα και θα ξεκαθαρίσετε καταστάσεις. Τα επαγγελματικά θα πάνε πολύ καλά, ακόμα και θέματα υγείας που μπορεί να σας απασχόλησαν, είτε μια εγκυμοσύνη που έχετε ένα άγχος του πώς θα πάει καλά, αν και μέσα σε αυτό το στεφάνι σας λίγο το παραμελείτε, κάνετε λόγια, είναι λίγο ανάποδα, προσέχετε λιγάκι, μην δίνετε μόνο προσοχή σε αυτό, αλλά και στο πρόσωπο που είναι δίπλα σας, που σας στηρίζει γενικότερα και θα πάνε τα πράγματα γενικά καλά έτσι κι αλλιώς για σας και αυτό πολύ καλά. Να είστε καλά κι εσείς και να περάσω στους Παρθένους. Έρχεται πρόσωπο από παρελθόν που αλλάζει τα δεδομένα στη ζωή σας, έρχονται νέα καλά, κάποια χρήματα που θέλετε να πάρετε, θα πάρετε αλλά δεν θα είναι όσο επιθυμείτε και αυτό εσάς σας δημιουργεί ένα άγχος, θα κάνετε και λόγια με δικά σας ίσως πρόσωπα, μία απογοήτευση γενικότερα, θέματα παιδιών που σας έχουν απασχολήσει θα πάνε πολύ καλά, και ένας γάμος ή μέσα σε ένα γάμο θα εισπράξετε πολλά συναισθήματα, πολύ σεβασμό και αγάπη για κάτι που έχετε κάνει μεγάλη προσπάθεια, οπότε τα πράγματα θα πάνε καλά. Έρχεται πρόσωπο που σας λέει λόγια αγάπης και νιώθει μαζί σας πολύ καλά. Τώρα 2 με 3 δεκάτου θα γίνει κάτι πολύ καλό επαγγελματικά ή μέχρι τότε θα ακούσετε κάτι καλό, κάτι που το επιθυμείτε πολύ τον τελευταίο καιρό. Να είστε καλά κι εσείς και να περάσω στους Ζυγούς. Έρχονται πολύ καλά πράγματα για σας. Κάτι αλλάζει ξαφνικά πολύ προς το καλύτερο, είναι τα ερωτικά, υπάρχει μια συνάντηση, υπάρχει πρόσωπο που το επιθυμείτε και έρχεται στη ζωή σας ξανά, μετά από καιρό λέει υπάρχει μια συνάντηση πολύ ωραία, βάζετε γερά θεμέλια σε κάτι και αν και είναι ανάποδα η καρδιά σας αυτή τη στιγμή, τα πράγματα ορθοποδούν, μία δέσμευση πολύ προς το καλύτερο, γάμος μου βγαίνει εδώ,
χρήματα παίρνετε, αν και από πρόσωπα συγγενικά γυναικεία έχετε αδικηθεί σε αυτό το θέμα πολύ, που σημαίνει ότι ίσως είναι κληρονομικά θέματα, μέχρι τα μέσα δεκάτου, 15 δεκάτου δηλαδή, μετά από ένα ταξίδι που θα κάνετε, θα τακτοποιηθούν κάποια θέματα που ίσως σας αγχώνουν κληρονομικά ή ακινήτων γενικότερα, γιατί εδώ βγαίνει μάνα ή αδερφή, άρα θα πω ότι είναι πρόσωπα συγγενικά. Να είστε καλά και εσείς, και να περάσω στους σκορπιούς. Φιλικά πρόσωπα σας δίνουν μια απογοήτευση, νιώθετε μάλλον μια προδοσία, μια απογοήτευση. Προσέξτε όμως λίγο και την υγεία σας, κάτι έχετε παραμελήσει, κοιτάζετε τους άλλους και σας αφήνετε πίσω τον εαυτό σας. Θα έχετε κάποια θεματάκια με υγεία, κάτι χτυπάει το κουδουνάκι του κινδύνου, να προσέξετε. Και θα πάνε όλα καλά όμως. Απ' την άλλη, ερωτικά παίρνετε την επιβεβαίωση που επιτέλους θέλετε, ίσως με μία δέσμευση, ίσως με κάτι που σας έχει παιδέψει τον τελευταίο καιρό. Έρχεται η πρόταση που επιθυμείτε. Μέχρι μέσα Οκτώβρη, θα έλεγα, συζητήσεις που έχουν γίνει σας κάνουν να μην επαναλαμβάνετε λάθη του παρελθόντος, λάθη ξανά και ξανά, λέει εδώ. Θα σας δώσει επιτυχία γιατρός ή επιστήμονας ή γενικότερα δικηγόρος, άνθρωπος με κύρος, άνθρωπος που ασχολείται με τον νόμο ή με υγεία, κάτι θα σας πει πάρα πολύ καλό. Ακόμα και μία άνοδο μέσα σε αυτό το χώρο, αν είστε εσείς οι ίδιοι. Να είστε καλά και εσείς, και να περάσω στους τοξότες. Επαναλαμβάνετε συχνά λάθη του παρελθόντος και αυτό σας κάνει να απογοητεύεστε, να παίρνετε πίκρα, να γυρνάτε πάντα σε ίδιες καταστάσεις. Αυτό, λέει, πρέπει να αλλάξει, πρέπει λίγο να βάλετε μυαλό για να αλλάξουν και τα πράγματα στην καρδιά σας, αλλά και στα οικονομικά το κάνετε αυτό. Προσέχτε λόγια που θα κάνετε με δικά σας άτομα, διαμάχες και λόγια βγαίνουν για κάποια χαρτιά, για κάποια πόρτα που ίσως είναι και ένα δικαστήριο, ίσως είναι κάτι που σας παιδεύει τον τελευταίο καιρό. Θα αλλάξουν τα πράγματα, όμως τα λόγια θα γίνουν. Έρχεται μία ερωτική εξομολόγηση, έρχεται μία αγορά σπιτιού ή αλλαγή ή μετακόμιση, και έρχεται και μία νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μία πρόταση πολύ καλή, που θα αλλάξει τα δεδομένα στη σκέψη σας γενικότερα και θα το σκεφτείτε πολύ σοβαρά στο να πάρετε μία απόφαση. Να είστε καλά και εσείς, και να περάσω στους εγώκερους. Σας πιάνει μία τρέλα, σας πιάνει μία απογοήτευση, θέλετε να τελειώσετε ένα δεσμό, θέλετε να κάνετε άλλα πράγματα, στεναχωριέστε για κάποια υπόθεση οικονομική, ένα ταξίδι δεν ευνοείται να γίνει τώρα, προσοχή λίγο, γιατί θα μετανιώσετε για κάποια πράγματα. Και έρχεται μία ξαφνική αλλαγή προς το καλύτερο, με θέματα προσωπικά και θέματα επαγγελματικά που μπορεί να σας απασχολούν. Απ' τη μία λέγονται λόγια, αλλά απ' την άλλη έρχονται και χρήματα και παίρνετε μία ανάσα. Έρχεται μία αγάπη τιμή και ειλικρινή στη ζωή σας. Κάποιοι και κάποιες θα σκεφτείτε και γάμο και θα κάνετε την πρόταση που τόσο καιρό σκέφτεστε ή επιθυμείτε να πάρετε την πρόταση αυτή. Νομίζω πως το προσωπικό σας αλλάζει και σας απασχολεί έντονα σήμερα, αλλά και το επαγγελματικό, στο οποίο μέχρι 3 δεκάτου, θα έλεγα, έχετε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για σας προσωπική.
να είστε καλά και εσείς, και να περάσω στους υδροχώους. Δυνατά συναισθήματα έχετε εσείς και από τις δύο πλευρές. Ό,τι και αν πάει στραβά, είτε είναι σε σχέση, σε γάμο ή ακόμα και επαγγελματικά, θα πάει καλά, θα αλλάξουν οι συμπεριφορές γενικότερα μέσα στο περιβάλλον, το οικογενειακό, το ερωτικό αλλά και το επαγγελματικό. Τα παλεύετε όλα μαζί, τα κάνετε λίγο άνω κάτω, αλλά τελικά τα καταφέρνετε όπως πάντα και βάζετε γερά θεμέλια σε κάτι που επιθυμείτε τον τελευταίο καιρό, που ίσως έχει να κάνει με ακίνητο. Ένας δεσμός έχει διάρκεια, αλλά προσέξτε, γιατί με τη συμπεριφορά σας λίγο τα χαλάτε τα πράγματα, και κάντε υπομονή για ένα οικονομικό θέμα. Έρχονται χρήματα, ίσως λίγο καθυστερημένα, αλλά θα είναι χαρούμενα και τα πράγματα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Εύχομαι να είστε καλά και εσείς, και να περάσω στα ψαράκια. Έχετε μία επιπολαιότητα, συγγνώμη, μία τρέλα σας πιάνει για κάτι, μην επαναλαμβάνετε λάθη του παρελθόντος. Προσέξτε γύρω σας την επιπολαιότητα γενικότερα από κάποια άτομα, την πονηριά και το κουτσομπολιό, λέει εδώ. Μην πιστεύετε και μην ακούτε πολλά. Η καρδιά σας γυρνάει όρθια μετά από καιρό. Δικαιώνεστε μέσα από μία αγάπη. Έρχεται κάτι που θα σας ταράξει τα νερά πολύ πολύ καλά. Ένα ερωτικό ωραίο κρεβάτι, ίσως και παράνομο, αλλάζει τα πράγματα προς το καλύτερο για εσάς, και αποκαλύπτονται πράγματα μέσα από επαγγελματικό που θα σας δώσουν μία πίκρα, μία στεναχώρια. Λίγο σήμερα στα επαγγελματικά θα στεναχωρηθείτε, αλλά προσωπικά από 39 και μετά θα ακούσετε πολύ πολύ καλά λόγια, και από θέμα παιδιού σας θα πάρετε μία μεγάλη επιτυχία. Εύχομαι να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.